Στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ΕΛΕΠΑ Ιωαννίνων φιλοξενήθηκε εκπομπή αποχρώσεως του RTV. Συζητήσεις με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Νατάσα Μπέγκα, αλλά και με το επιστημονικό προσωπικό, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το σημαντικό έργο που γίνεται στο κέντρο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία και η δράση της ΕΛΕΠΑΠ στη βορειοδυτική Ελλάδα. Το παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1981 και εδώ και ένα χρόνο χρησιμοποιεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ένα κέντρο ανοιχτής περίθαλψης και στα προγράμματά του δέχεται παιδιά από βρεφική ηλικία μέχρι 16 ετών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, ψυχοκινητική καθυστέρηση και άλλες κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες. Η εκπομπή αποχρώσεις του RTV συνάντησε την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Νατάσα Μπέγκα, που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους στόχους της ΕΛΕΠΑΠ. Βλέπουμε καθημερινά τις καινούριες ανάγκες που παρουσιάζονται. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι μία μεγάλη μερίδα παιδιών μεγαλώνει. Οι έγνοιες και η φροντίδα των γονιών είναι τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά όταν οι γονείς μοιραία θα φύγουν από τη ζωή. Έτσι, ο επόμενος στόχος μας είναι να κάνουμε σπίτια αυτόνομης διαβίωσης για παιδιά με κινητικές δυσκολίες, όπου θα μπορούν να μένουν σε αυτούς τους χώρους μόνα, χωρίς την παρέμβαση των γονιών, να εξυπηρετούνται στο μέτρο του δυνατού, ώστε η εξέλιξη της ζωής τους να είναι όσο γίνεται ομαλότερη και όσο γίνεται κάτω από καλύτερες συνθήκες. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Θα έρθουν παιδιά που έχουν τελειώσει τη βασική τους εκπαίδευση στην ΕΛΕΠΑΠ, που είναι παιδιά δικά μας, παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, και για ένα χρόνο θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ κοντά τους, να ανιχνεύσουμε τις επιθυμίες τους, τις σκέψεις τους, τα οράματά τους.